Μείνουμε στο κλίμα αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Τσιλίδη και θα το επικεντρώσουμε όμως στην κρουαζιέρα, να δούμε τι γίνεται φέτος με την κρουαζιέρα. Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, τον κύριο Γιώργο Κουμπενά. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ρώτησα τον κύριο Τσιλίδη πριν πώς πάει φέτος η κρουαζιέρα. Πάρα πολύ καλά μου είπε ότι πηγαίνει και μάλιστα μίλησε για ένα ποιοτικό τουρισμό και οικονομικότερο σε σχέση με το να πας σε ένα ξενοδοχείο ή να πας να κάνεις κάτι άλλο. Είναι ακριβώς. Ναι, τον άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Τσιλίδη. Είπε πολλά σωστά πράγματα. Η κρουαζιέρα διανύει μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας φέτος όσον αφορά τους αριθμούς. Με σημαντικότερο στοιχείο τη πολύ μεγάλη αύξηση του home porting. Δηλαδή οι επιβάτες που επιβιβάζονται από το λιμάνι του Πειραιά είναι κατά 25% αυξημένοι σε σχέση με το 2023. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πολύ περισσότερες ημέρες σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα πριν ή μετά την αποβίβασή του στο λιμάνι του Πειραιά, μεταφορικά μέσα, εστιατόρια στην Αθήνα και στον Πειραιά και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Και άλλωστε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βλέπουν την ανάπτυξη και πολλών ξενοδοχείων στον Πειραιά πλέον. Κάτι που δεν υπήρχε παλαιότερα. Δεν μένουν μία βραδιά ή μόνο μετάβαση. Μένουν και περισσότερο, οπότε δημιουργούνται ανάγκες παραπάνω, ξενοδοχεία και για την υπόλοιπη οικονομία της περιοχής. Ακριβώς. Ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία του λιμανιού επιβίβασης, του λεγόμενου home porting, είναι τουλάχιστον 4 ημέρες. Ο κάθε ένας από αυτούς τους επιβάτες που έρχεται για να μπει στον Πειραιά μπαίνει πριν ή μετά 4 ημέρες είτε στην Αθήνα είτε και στον Πειραιά. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, θέλω να πάμε και σε αυτό που λέει ο κ. Τσιλίδης πριν, για τα κάποια προβλήματα να χαρακτηρίσω γραφειοκρατικά, δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσω. Όπου, ας πούμε, κόσμος που είναι να πάει στην Ακρόπολη, έχει κλειστεί το ραντεβού να είναι, ξέρω εγώ, 9 με 12 το ωράριο, χάνεται το ωράριο, μετά δεν μπορούν να μπουν οι άνθρωποι και δημιουργείται ένα θέμα τέτοιο. Αυτά δεν μπορούν να λυθούν. Σίγουρα μπορούν να λυθούν. Χρειάζεται συντονισμός από τις εμπλεκόμενες αρχές. Και εγώ να σημειώσω επίσης ότι εκτός από αυτά τα προβλήματα που έχουμε για τη ρύθμιση των ροών, έχουμε και τελευταία βλέπουμε και πολλά φαινόμενα αυξήσεων από συλλογικά όργανα, όπου είτε είναι η ξεναγή, είτε είναι η φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων, που είναι κατανοητό και αυτοί θέλουν να αυξήσουν τις αποδοχές τους, αλλά δεν είναι κατανοητό να κάνουν απεργίες μέσα στη σεζόν του καλοκαιριού που έχουμε τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου να δουν την πατρίδα μας. Αυτά τα θέματα θεωρώ ότι πρέπει να λύνονται χωρίς να μπλέκονται οι ξένοι τουρίστες. Ή τέλος πάντων, και να λύνονται τα προβλήματα αυτά πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Θα είναι νομίζω το ιδανικό. Αυτό ακριβώς. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο που και αυτό μου κάνει μια εντύπωση ιδιαίτερη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στη Σαντορίνη με τους 17, 18, 20 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι είναι οι επιβάτες των πλοίων που κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να γίνει μια ρύθμιση να μην συμπίπτουν όλα μαζί τα κρουαζερόπλια και να υπάρχει πιο άνεση στο νησί, στο κυκλοφορία. Ή δεν γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχει. Σίγουρα γίνεται. Βεβαίως και γίνεται. Η Σαντορίνη είναι ο πρώτος προορισμός στην Ελλάδα που εφάρμοσε ένα σύστημα ρύθμισης των αφίξεων των πλοίων, έχοντας βάλει ένα όριο των 8.000 επιβατών. Ναι. Αυτό ισχύει από το 2016 ή 2017, αν δεν κάνω λάθος. Στη συνέχεια όμως, με την έλευση του κορονοϊού, αυτό το σύστημα τόνισε. Από φέτος όμως έχει αρχίσει και εφαρμόζεται αυστηρά. Το 2024 θα γίνει ακόμα πιο αυστηρότερο. Δεν θα αφήνει δηλαδή να γίνονται κάποιες παρεκκλήσεις που έχουν τα φαινόμενα φέτος. Όμως λέγοντας αυτά, πρέπει να πούμε ότι η Σαντορίνη έχει 150.000 τουρίστες, επισκέπτες σε ημερήσια βάση. Άρα οι 8.000 της κρουαζιέρας είναι ένα πολύ μικρός αριθμός. Και αυτό μπορεί να το δει κάποιος, και εγώ ήμουν πρόσφατα στη Σαντορίνη, το βράδυ όταν φεύγουν τα κρουαζιερόπλια, ότι συνωστισμός υπάρχει και πάλι στη Σαντορίνη. Άρα δεν είναι η κρουαζιέρα εκείνη που δημιουργεί το πρόβλημα αυτό που βλέπουμε. Επίσης είναι πολλά τα πλοία που κάνουν ημερήσεις κρουαζιέρες από την Κρήτη και μεταφέρουν και αυτά ένα μεγάλο αριθμό κόσμο, ο οποίος εκλαμβάνεται σαν κρουαζιέρα, αλλά ουσιαστικά είναι ακτοπλοεία. Είναι άνθρωποι που έρχονται να δουν Σαντορίνη με ακτοπλοϊκά πλοία. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι για αυτό το σενάριο που ακούω και διαβάζω να εφαρμοστεί και στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Το μοντέλο Βενετίας, να πληρώνουν δηλαδή κάποιο αντίτιμο οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων για να κατεβαίνουν στο νησί. 10 ευρώ ακούστηκε το εισιτήριο. Ναι, ακούστηκε, όμως κάποιος πρέπει να το δει συνολικά αυτό. Δηλαδή, ένας επιβάτης που επισκέπτεται τη Σαντορίνη
πριν πατήσει το πόδι του στη Σαντορίνη, πληρώνει αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 ευρώ. Είναι οι φόροι του λιμανιού και οι φόροι για την φύλαξη του λιμανιού, το οποίο είναι περίπου 2,80 συνολικά. Είναι το τελεφερί, που είναι ένα σημαντικό κόστος για να ανέβει κάποιος επάνω. Είναι η λέμβη που μεταφέρει τον επιβάτη στη στεριά. Οπότε μια επιπλέον επιβάρηση θεωρώ ότι θα είναι σημαντική και θα είναι αποτρεπτική για τον κόσμο της κρουαζιέρας να επισκεπτεί την κρουαζιέρα, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Αυτό πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι η Σαντορίνη και η Μύκονος, πάνω στη Σαντορίνη και στη Μύκονο βασίζεται η κρουαζιέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εάν υπάρχει καθίζηση όσον αφορά τα νούμερα της κρουαζιέρας στην Σαντορίνη και στη Μύκονο, αυτό θα έχει συνέπειες και όλα τα άλλα ελληνικά λιμάνια που δέχονται κρουαζιερόπλοια. Θέλει δηλαδή, λέτε, μια παραπάνω σκέψη και συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει. Γιατί το εγώ δεν ήξερα αυτό που μου είπατε, αυτό που μας είπατε για τα 20 ευρώ, που ούτως ή άλλως τώρα τα πληρώνουν οι άνθρωποι με τους διάφορους φόρους που υπάρχουν. Οπότε αν βάλουμε και 10 ευρώ ακόμα, πάμε στα 30. Ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα ποσό σεβαστό πια, δεν είναι ένα μικρό ποσό για τα δεδομένα της εποχής και τα... Είναι ένα ποσό που το υπολογίζει ο άλλος. Αν έχει και είναι μια τετραμελής οικογένεια, το υπολογίζει. Και σας είπα, δυστυχώς και δεν φταίει ούτε η κρουαζιέρα, ούτε η Σαντορίνη. Η Ελλάδα έχει διαφημίσει όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό τους δύο αυτούς προορισμούς κατά κύριο λόγο. Σαντορίνη και Μύκονο. Οπότε όλοι οι επιβάτες της κρουαζιέρας θέλουν να πάνε σε αυτά τα δύο νησιά. Εάν αυτά τα δύο νησιά δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της κρουαζιέρας, δεν πουλάει η κρουαζιέρα. Το αποτέλεσμα θα είναι, αν τα κόστη σε αυτά τα νησιά είναι αποτρεπτικά για τις εταιρείες κρουαζιέρας, να υποστήσει μια η κρουαζιέρα σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, μέχρι τώρα πόσοι έχουν μετακινηθεί με τα κρουαζιερόπλοια, έχετε εικόνα και τι εκτίμηση υπάρχει μέχρι το τέλος της σεζόν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που τα νούμερα που έχουμε είναι ότι από το λιμάνι του Πειραιά έχουν επιβιβαστεί περίπου 260.000 επιβάτες. Αυτή είναι επιβίβαση μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Ναι. Συν περίπου 345.000 επιβάτες τράνζιτ, δηλαδή επιβάτες που απλώς επισκέφτηκαν τον Πειραιά. Μόνο στον Πειραιά δηλαδή έχουν περάσει 500.000 επιβάτες. Πέρσι τα νούμερα της κρουαζιέρας συνολικά σε όλα τα ελληνικά λιμάνια ήταν περίπου 7 εκατομμύρια. Φέτος αναμένουμε μία αύξηση του 15-20% στον αριθμό των 7 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Άρα είναι σημαντική η αύξηση. Πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, το κόστος σε σχέση με πέρσι για τον έναν επιβάτη κρουαζιερόπλοιου είναι μικρότερο, είναι τα ίδια, είναι αυξημένο? Το κόστος είναι το ίδιο για εφέτος. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε εδώ και έχει σχέση με τις αυξήσεις που αναγγέλλονται ή που θέλουν να... Για τα τακτοπλοϊκά λέτε τώρα. Όχι για τα τακτοπλοϊκά, σε σχέση με την κρουαζιέρα, γιατί ανακοινώνται αφήξεις τελευταία στιγμή. Η κρουαζιέρα πουλάει ένα χρόνο πριν, δεν πουλάει τελευταία στιγμή. Οπότε ό,τι αύξηση γίνεται στο προϊόν της κρουαζιέρας, αυτό δεν μπορεί να μετακυληθεί στον επιβάτη της κρουαζιέρας. Ο επιβάτης της κρουαζιέρας αγοράζει ένα χρόνο πριν. Οπότε ό,τι αύξηση γίνεται πάει κατευθείαν στην εταιρεία της κρουαζιέρας και έχει αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα. Γι' αυτό φέτος δεν έχουμε δει και αύξηση των τιμών. Αν όμως συνεχίσουμε με τις αναμενόμενες αυξήσεις ή αυτές που διατείνονται κάποιοι ότι θα γίνουν, θεωρώ ότι θα αυξηθεί και το εισιτήριο της κρουαζιέρας με τις συνέπειες που θα έχει αυτό. Αυτό θα ισχύσει βέβαια από του χρόνου, έτσι δεν είναι, από τη νέα σεζόν. Ακριβώς. Σωστά. Άρα μέχρι τώρα ό,τι έγινε απορροφήθηκε τέλος πάντων από τις εταιρείες για φέτος. Ακριβώς. Το άλλο σημαντικό όσον αφορά την κρουαζιέρα είναι η φορολόγηση σε σχέση με τα καύσιμα που καίει το πλοίο. Το οποίο είναι μια σημαντική επιβάρηση, το οποίο από πέρσι έχει ξεκινήσει, αλλά σταδιακά αυξάνεται το ποσοστό φορολόγηση των αερίων καυσίμων που παράγουν τα πλοία και αυτό έχει μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση στα πλοία που ταξιδεύουν στα ευρωπαϊκά νερά. Άρα και αυτό πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη. Όταν ανακοινώνει κάποιες αυξήσεις για συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, να ξέρει ότι η αύξηση αυτή είναι ένα κομμάτι που έρχεται να προσθεθεί στα ίδια αυξημένα κόστη λειτουργίας ενός πλοίου στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουμπενά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, αυτά.